thank you Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες χαίρετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γιατί μας δίνει την ευκαιρία σε μια, μια φορά ακόμη να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή που ονομάζεται Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού και είναι η εκπομπή στην οποία συμμετέχετε εσείς με τα email που στέλνετε, με τα μηνύματα που στέλνετε, με τις κρίσεις σας, τις απόψεις σας, τις ερωτήσεις σας και οποιασδήποτε σκέψεις που έχουν σχέση με το Λόγο του Θεού και εμείς με τη χάρη του Χριστού προσπαθούμε με το, α, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε αυτά τα οποία εσείς μας ρωτάτε. Σήμερα ε, έχουμε μία ερώτηση ε, την οποία έστειλε ένας ανώνυμος. Ποιοι έχουν την εξουσία να εκβάλουν δαιμόνια και ποιοι επιθέτουν χέρια προς θεραπεία. Ναι αγαπητέ φίλε ή φίλοι. Ε, ποιοι έχουν εξουσία να εκβάλουν δαιμόνια και ποιοι να επιθέτουν χέρια προς θεραπεία. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός όπως αναφέρεται στο κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο και στο δέκατο κεφάλαιο προσκαλέσας τους δώδεκα μαθητάς αυτού έδωσε εις αυτούς εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων ώστε να εκβάλωσει αυτά και να θεραπεύωσει πάσα νόσων και πάσαν ασθένειαν. Ακόμη αργότερα Έστειλε ε, κι άλλου εβδομήκοντα καθώ είναι γεγραμμένο στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Μετά δε ταύτα διόρισε ο κύριο κι άλλου εβδομήκοντα και απέστειλε αυτούς αναδύο, αυτού αναδύο δύο. αυτού εισπάσαν πόλη και τόπον, όπου έμελεν αυτό αργότερα να υπάγει. Και είπε: Ισόντινα πόλη εισέρχεστε και σα δέχονται, τρώγετε τα παρατιθέμενα ει εσά και θεραπεύετε του εναυτοί ασθενεί και λέγεται προς αυτούς επλησίασεν η Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν δύο είναι τα χαρακτηριστικά. Πρώτο των ανθρώπων που έχουν εξουσία να εκβάλουν δαιμόνια και να θεραπεύουν πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Το πρώτο είναι η εκλογή τους από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν και η αποστολή τους. Δηλαδή σε εκλέγει, τους εκλέγει ο Χριστός, τους δίνει αυτή την εξουσία να α, καθώς τους μαθητές έδωκε εις εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε να εκβάλωσει αυτά και να θεραπεύωσει επίσης πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Τους εκλέγει, τους δίνει εξουσία και τους αποστέλει. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό των ανθρώπων που έχουν αυτή την εξουσία, όπως ρωτάς αγαπητέ φίλε, ε, ποιοι έχουν εξουσία να εκβάλουν δαιμόνια. Το δεύτερο χαρακτηριστικό και απαραίτητο, είναι αυτό που είπε στους 7 ο Αγκύριος, «Η σύντινα πόλην εισέρχεστε και σας δέχονται, τρώγεται τα παρατιθέμενα εις εσά και θεραπεύετε τους εναυτοί ασθενεί και λέγεται εις αυτούς επλησίασεν σε εσά η Βασιλεία του Θεού». Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι όχι μόνο δηλαδή να εκλέξει ο Χριστός να δώσει εξουσία και να αποστείλει, αλλά και αυτοί τους οποίους απεστάλησαν να τους δεχθούν να δεχθούν ότι είναι απεσταλμένοι του Κυρίου και να δεχθούν τα λόγια τους σαν λόγια Χριστού και τα έργα τους σαν έργα Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν βρέθηκε στο, στην πατρίδα του λέει γραφή και θέλω να το διαβάσουμε και αυτό από μέσα ε, ότι όπως είναι λοιπόν γραμμένο στο καταματθέων Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο ε, 13 γιώτα γάμα 54 εδάφιο και ελθών στην πατρίδα αυτού εδίδας και ναυτούς εν τη συναγωγή αυτών ώστε εξεπλήτοντο και έλεγον πόθεν εις τούτον η σοφία αυτή και οι δυνάμεις δεν είναι ούτως ο Υιός του τέκτονος η μητέρα αυτού δεν λέγεται Μαριάμ, η αδελφή αυτού δεν είναι Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας και η αδελφή αυτού δεν είναι μαζί μας. Από πού λοιπόν εις αυτόν όλα αυτά και σκανδαλίζονται εν αυτό. Ο Ιησούς δε είπε προς αυτούς, δεν είναι προφήτης σαν την πατρίδη αυτού και την οικία αυτού και εκεί δεν έκαμε πολλά θαύματα δια την απιστία αυτών. Δηλαδή ήταν απεσταλμένος από το Θεό, είχε εξουσία αλλά επειδή δεν εδέχονταν αυτή την αποστολή και το έργο και την εξουσία την οποία είχε από τον πατέρα του τον ουράνιο Γι' αυτό και δεν μπορούσε να κάνει θαύματα πολλά αυτός ακόμη ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Μάλιστα στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει και δεν είναι δύνατο στο έκτο κεφάλαιο και στο πέντε εδάφιο. και δεν είναι δύνατο εκεί ουδέν θαύμα να κάνει ημί ότι επί ουλίγους αρρώστους επιθέσας τα σχήρας εθεράπευσεν αυτούς και θαύμαζε δια την απιστία αυτών αλλά δεν σταμάτησε εκεί, λέει ο Λόγος του Θεού και περιήρχε το τασκό μας κύκλο διδάσκων. Δηλαδή αντιμετώπισε την απιστία, αντιμετώπισε την άρνηση, δεν μπορούσε να κάνει και αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ε, θεραπείες πολλές και να εκβάλει δαιμόνια στην πατρίδα του, επειδή δεν πίστευαν και δεν τον δέχθησαν. Όμως δεν σταμάτησε εκεί. Περιήρχε το λέει γύρω γύρω της κόμες διδάσκων γιατί ήξερε ότι με το λόγο του Θεού, με την ακοή του λόγου του Θεού αυξάν, έρχεται και αυ, αυξάνει η πίστη στους ανθρώπους. Όμως και στο τέλος όταν έφευγε, συνεχίζει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με τη, μετά την Αναστασή Του και πριν την Ανάληψή Του, διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Σίγμα, 16ο κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Αφού κάλεσε, από το 15 θα διαβάσω, αφού κάλεσε όλους τους μαθητάς Του, τους Αποστόλους, είπε «Υπάγεται σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση». Αυτή είναι η Αποστολή που λέγαμε. Η Αποστολή, η εκλογή η αποστολή και επίσης ως της πιστεύσει και βαφτιστεί θέλει σωθεί, όποιος απιστήσει θέλει κατακριθεί και η αποδοχή των ακουόντων, η αποδοχή ότι ο Θεός είναι ο απεσταλμένος και καθώς είπε ο Χριστός όπως εμένα απεστηλό πατήρα έτσι και εγώ στέλνω σε εσά. και αυτοί είναι απεσταλμένοι, όποιος δεχθούν λοιπόν, όποιοι δεχτούνε τους Αποστόλους και τους ανθρώπους του Θεού σαν απεσταλμένους του Ιησού Χριστού, πιστεύσουν δηλαδή στα Λόγια Του, τότε θα βαφτιστούν και συνεχίζει. Σημεία δε του τους πιστέψαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα. Εν τω ονόματι μου θέλουσι εκβάλει δαιμόνια, θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας, όφης θέλουσι πιάνει και θανάσιμο τί ποιος δεν θέλει βλάψει αυτούς, και επί αρρώστους θέλους οι επιθέσεις τας χείρας και θέλους οι ατρέβεστε. Σε αυτό το εδάφιο λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει ότι αυτά τα σημεία θα ακολουθούν όλους τους πιστεύσαντας. Όλους τους πιστεύσαντας. Όλους όσους δέχτηκαν τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ότι ανεστήθη καθώς πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναισθήθη και για τη δικαίωσή μας από τον Πατέρα Θεό. Αυτό όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί διαβάζουμε από το Λόγο του Θεού από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τη Μόθεο την πρώτη και μάλιστα στο πέμπτο κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο ένα χαρακτηριστικό λόγο που είναι προτρεπτικός αλλά και προειδοποιητικός. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος «Μη επίθετε χείρας ταχαίως εις μηδένα. Μη δε γίνου κοινωνός αλωτρίων αμαρτιών, φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολύ προσοχή. Θα τολμούσα να πω και διάκριση, το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων, αλλά ας μην είμαστε τόσο πολύ ε, απόλυτοι. Πολύ προσοχή για τους πιστεύοντας στο όνομα του Χριστού, για τους έχοντας εξουσία από το Λόγο του Θεού, για αυτούς τους οποίους εκάλεσε ο Θεός, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε ποιους επιθέτουν χείρας για να ελευθερωθούν από ακάθαρτα πνεύματα ή να θεραπευθούν από πάσα νόσων και πάσα ασθένεια κατά το Λόγο του Θεού. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή γιατί δεν ξέρουμε ο άνθρωπος αυτός τι είναι ή μάλλον όταν δεν ξέρουμε ο άνθρωπος αυτός τι είναι και ποιο είναι. Εάν είναι αμαρτωλός, τότε η γραφή λέει μη γίνου κοινωνός αλωτρίων αμαρτημάτων, δηλαδή αμαρτιών, δηλαδή όταν επιθέτεις χείρας, χωρίς οδηγία Πνεύματος Αγίου, χωρίς να σε έχει αποστείλει πραγματικά ο Χριστός να το κάνεις αυτό, μόνο και μόνο επειδή πιστεύεις, δεν ξέρεις αν σε αποδέχεται και αν ακόμη το λέει, δεν ξέρεις αν είναι ειλικρινής, αλλά δεν ξέρεις και τι αμαρτίες υπάρχουν μέσα σε αυτόν τις οποίες, από τις οποίες δεν έχει απαλλαχθεί, δεν έχει εξομολογηθεί στον Θεό, δεν έχει ελευθερωθεί και κινδυνεύεις να μην να χάσεις την καθαρότητά σου φύλατον σε αυτόν καθαρόν. Οι συνέπειε δεν είναι απλέ. γιατί η πνευματική ζωή δεν είναι απλή. Γι' αυτό λοιπόν με πολύ φόβο και τρόμο ενώπιον του Θεού. Πρέπει να εργαζόμεθα τη σωτηρία μας και να φυλάτουμε τον εαυτό μας καθαρό στην παρουσία του Θεού. Καθαρό. Άρα λοιπόν ας αφήνουμε αυτούς που πραγματικά αποδεδειγμένα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού έχουν αποστολή και εξουσία από το Θεό που είναι αυτοί που έχουν διακονίες, είναι επιμένε, είναι προφήτες, είναι διδάσκαλοι, είναι ευαγγελιστέ, είναι Απόστολοι. Γιατί τι διακονίε τι δίνει ο Χριστό για τον καταρτισμό των Αγίων. Αλλά ακόμη και σε αυτού που το πνεύμα του Άγιο θέτει πρεσβυτέρου μέσα στην Εκκλησία για την επιμέλεια των ψυχών. Γιατί κάποιο πρεσβύτερο που επιμελείται στι ψυχέ των ανθρώπων γνωρίζει του πιστού μέσα στην Εκκλησία, γνωρίζει του ανθρώπου και έχει και οδηγία, πιστεύω οδηγία ή τουλάχιστον πρέπει να έχει και οδηγία από το Θεό για να κάνει τέτοιες ενέργειες οι οποίες εμπολείς μπορούν να καταστη, καταντήσουν επικίνδυνες για τη συνέχεια του ανθρώπου που επιπολέως με ενθουσιασμό και αφρόνος θα τολμούσα να πω σε κάθε κατάσταση απλώνουν τα χέρια τους και προσεύγονται για ανθρώπους τους οποίους καλά καλά δεν ξέρουν. Αυτή είναι η απάντησή μας λοιπόν Αγαπητέ φίλε οι φίλοι για το ποιοι έχουν εξουσία να επιθέτουν χείρα προς θεραπεία ή να εκβάλουν δαιμόνια. Δεν είναι απλά πράγματα ο Θεός να μας φυλάει και να εξετάζουμε τα δύο χαρακτηριστικά. Σε έχει εκλέξει ο Θεός, σου έχει δώσει εξουσία, σε έχει αποστείλει πρώτον και δεύτερον. Σε δέχονται, αποδέχονται, πιστεύουνε με ειλικρίνεια τότε ο Θεός θα ενεργήσει. Αν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν, υπάρχει μεγάλο, μεγάλη πιθανότητα για πρόβλημα. Για πρόβλημα όχι για αυτόν για τον οποίο προσεύχονται, αλλά για αυτούς οι οποίοι προσεύχονται. Συνεχίζουμε τη χάρη του Χριστού στην επόμενη ερώτηση της Μαρίας από τα Μεσόγεια. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε το εδάφιο στην επιστολή Α Κορινθίους 6.13. Για να το βρούμε. Α Κορινθίους 6 σίγμα ταφ 13 κεφάλαιο. Τι εννοεί όταν λέει ο Κύριος είναι για το σώμα. Να το διαβάσουμε αγαπητή Μαρία. Τα φαγητά δεν είναι δια την κοιλία και η κοιλία δεν είναι δια τα φαγητά. Πλην ο Θεός και ταύτην και ταύτα θέλει καταργήσει. Συγγνώμη, λάθος έκανα. Τα φαγητά είναι δια την κοιλία και η κοιλία είναι δια τα φαγητά πλην ο Θεός και ταύτην και ταύτα θέλει καταργήσει. Μιλάει λοιπόν για, την, για το σώμα, το γήινο, το χωικό που έχει ο άνθρωπος εδώ στη γη. Ότι τα φαγητά και η κοιλία, τα φαγητά είναι δια την κοιλία και η κοιλία είναι για τα φαγητά. Αλλά θα έρθει στιγμή που ο Χριστός θα αναστήσει τους πιστούς με την αρπαγή της Εκκλησίας, το θαρτό θα ενδυθεί αφθαρσία, το θνητό αθανασία και έτσι και τα φαγητά και η κοιλία θα καταργηθούν. Συνεχίζει. Το δε σώμα δεν είναι δια την πορνεία αλλά δια τον Κύριο. Το δε σώμα του ανθρώπου δεν είναι για να τιμάζεται με τα έργα της αρκός και ιδιαίτερα με την πορνεία αλλά είναι για να δοξάζει τον Κύριο. Με το σώμα μας δοξάζουμε τον Κύριο άλλωστε είναι γραμμένο και θέλω να το δούμε στο στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίος το 12 κεφάλαιο σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί δια των εκτιρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις το Θεό ή της είναι η λογική σας λατρεία. Το σώμα λοιπόν είναι, δεν είναι για την πορνεία αλλά είναι για να λατρεύουμε και να δοξάζουμε τον Κύριο. Και συνεχίζει και ο Κύριος είναι δια το σώμα και ο Κύριος είναι για να δοξάσει το σώμα. Όπως εμείς με το σώμα μας δοξάζουμε τον Χριστό, έτσι και ο Χριστός θα δοξάσει ε, το σώμα μας πως δια της Αναστάσεως, καθώς συνεχίζει ο δε Θεός, και τον Κύριο ανέστησε και η θέλει αναστήσει δια της δυνάμεως αυτού. Άρα με το σώμα μας δοξάζουμε τον Κύριο, άρα το σώμα μας είναι για να δοξάζεται ο Κύριος και να, το παρα, να παραστάνουμε το σώμα, τα σώματά μας τη Ζώσα, Αγία, Ευάρεστο εις το Θεό, που στην πραγματικότητα είναι η λογική μας λατρεία, αλλά και ο Χριστός είναι για να δοξάσει το σώμα μας, καθώς θα μεταμορφώσει το σώμα των χριστιανών, το φθαρτό σε άφθαρτο και το θνητό σε αθάνατο. Αυτή πιστεύω με τη χάρη του Χριστού, αγαπητή Μαρία, είναι η ερμηνεία ε, του εδαφίου Α' Κορινθίου 6 και 6 κεφαλαίου 13 ο Κύριος είναι για το σώμα. Ο Κύριος λοιπόν είναι για να δοξάσει το σώμα. Συνεχίζουμε με την ερώτηση πάλι κάποια ή κάποιο ανώνυμου γιατί ο Θεός ξεχώρισε τη φυλή Λεβή για να υπηρετούν στη σκηνή του μαρτυρίου εφόσον ο Λεβί είχε σκοτώσει ανθρώπους με δόλο και ο Ιακώβ τον είχε καταραστεί γι' αυτό. Ναι, αγαπητοί, αγαπητοί αδερφέι ή αδελφοί, αυτό θα το δούμε στην, στο βιβλίο του προφήτη Μαλαχία, το περιγράφει αναλυτικά, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο και τέταρτο εδάφιο που αναφέρεται για τους ιούς Λεβί και λέει Λόγος του Θεού «Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ εξαπέστειλα την εντολήν ταύτην προς εσάς πια να υπηρετείτε και να δοξάζετε τον Θεό μέσα στο ναό του Σολομώντα. Να υπηρετείτε δηλαδή ε, οι ιερείς και οι λεβίτες, ε, να, να υπηρετείτε τον Κύριο. Διαβάζω τέσσερα εδάφια και θα γνωρίσετε ότι εγώ εξαπέστειλε την εντολή ταυτήν προς εσάς για να είναι η διαθήκη μου αυτή, να μην έχετε δηλαδή κληρονομιά με τον, μαζί με τις άλλες φυλές αλλά η κληρονομιά σας να είναι η υπηρεσία στο ναό για να είναι η Διαθήκη μου μετά του Λεβί, λέγει ο κύριος των δυνάμεων. Η Διαθήκη μου της ζωής και της ειρήνης. Η Διαθήκη μου ήτο μετά αυτού, μετά του Λεβί. Και έδωκα αυτάς εις αυτόν δια των φόβων των οποίων με εφοβήτω και ευλαβήτω το όνομά μου. Αυτό λοιπόν είδε ο Θεός στον Λεβί και στη φιλή Λεβί, δηλαδή ότι αυτός ο Λεβί εφοβήτω και ευλαβήτω το όνομα του Κυρίου. Και έτσι ο νόμος της αληθείας ήταν εν το στόματι αυτού και ανομία δεν ευρέθη εν τη σχήλεση αυτού, περιεπάτησε με τεμού εν ειρήνη και ευθύτητη και πολλούς επέστρεψεν από της ανομίας. Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουσι φυλάτη γνώσιν και εκ του στόματος αυτού θέλουσι ζητήσει νόμων διότι αυτό είναι άγγελος του Κυρίου των Δυνάμεων. Η απάντηση λοιπόν είναι απόλυτη του Λόγου του Θεού, για ποιο λόγο εξέλεξε ο Θεός τον Λεβή να υπηρετεί, παρόλο που είχε σκοτώσει ανθρώπους με δόλο και ο Ιακώβ τον είχε καταραστεί. Γιατί βρήκε μέσα σε αυτόν άνθρωπο κατά την καρδία του ο Θεός, ώστε να φοβάται και να ευλαβείται το όνομα του Κυρίου, στο στόμα του να είναι ο νόμος της αληθείας, ανομία να μην βρεθεί στα χείλη του, και να προσέξουμε, στο στόμα του, στα χείλη του, στα λόγια του, περιεπάτησε με τεμού εν ειρήνη και ευθύτητη, πολλούς επέστρεψε με τα λόγια του από την ανομία, γιατί, γιατί πρέπει τα χείλη του ιερέως, γι' αυτό, γιατί βρήκε ότι επειδή εφοβείτο και ευλαβείτο το όνομα του Κυρίου, τα λόγια του, τα χείλη του και η συμπεριφορά του ήταν τέτοια που ήταν κατάλληλη για να είναι, γίνει ιερεύς. Γιατί τα χείλη του ιερέως πρέπει να φυλάττουν γνώση και εκ του στόματος του ιερέως θα πρέπει να ζητηθεί ο νόμος του Θεού. Γιατί, γιατί αυτός είναι ο άγγελος του κυρίου των δυνάμεων. Αγγελιοφόρος του κυρίου των δυνάμεων είναι αυτός δηλαδή και τι σημαίνει άγγελος μας το περιγράφει πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού στο καταλουκάν Ευαγγέλιον όταν ο Άγγελος Γαβριήλ εξηγεί τι είναι άγγελος και από, στο πρώτο κεφάλαιο 19 εδάφιο και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτόν εγώ είμαι Γαβριήλ ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού και απεστάλλην διαλαλαλήσω προς ε και να σε ευαγγελίσω όσα ο Θεός μου είπε. Αυτός λοιπόν είναι ο αγγελιοφόρος, ο άγγελος του Κυρίου, αυτός ο οποίος παρίσταται στην παρουσία του Θεού έτοιμος να ακούσει το μήνυμα που ο Θεός θα του στείλει και να τρέξει να το εκπληρώσει και να το εκτελέσει. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός απευθύνεται προς τον άγγελο της Εκκλησίας, της Εφέσου, της Μύρνης, της Περγάμου των θεατήρων που είναι ο υπεύθυνο της Εκκλησίας, ο τα λέγαμε κατά διακονία και είναι αυτός ο οποίος ετέθη και τίθεται από το Θεό. Γιατί, γιατί ο Θεός βρήκε ότι τα χείλη του και το στόμα του επειδή φοβάται και βλαβείται το όνομα του Κυρίου είναι καθαρά και παραμένουν καθαρά δηλαδή ό,τι του λέει ο Θεός αυτά και μόνο αυτά μεταφέρει. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτό που έχει γράψει ο Θεός στον α, Ισαΐα τον Προφήτη «Τις τυφλός παραοδούλο μου και τι σκοφός παρά κοφός παραομινητής τον οποίον εγώ απέστειλα». Γιατί βλέπει πολλά αλλά δεν παρατηρεί. Δηλαδή βλέπει, ακούει αλλά επειδή δεν είναι προσεκτικός να παρατηρεί το έργο, τα λόγια, τις ενέργειες του Θεού γι' αυτό δεν μπορεί να μεταφέρει ακριβώς αυτά που ο Κύριος του λέει. Είναι λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση στην Παλαιά Διαθήκη για τον ιερέα ο φόβος του Θεού και η ευλάβεια του Θεού στην καρδιά του να έχει αποτέλεσμα σε λόγια καθαρά, άγια και προπαντός ακριβώς χωρίς να προσθέτει ή να αφαιρεί από τα λόγια του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι απαραίτητο και για τον πημένα της Εκκλησίας, τον υπεύθυνο της Εκκλησίας, τον πημένα κατά διακονία και αν δεν υπάρχει διακονία τον επίσκοπο της Εκκλησίας που είναι υπεύθυνο της Εκκλησίας να παίρνει τα μηνύματα από το Θεό και να τα φέρνει μέσα στην Εκκλησία και μέσα στο λαό ακριβώς αλλά ακριβώς όπως τα έλαβε, χωρίς να προσθέτει δικά του λόγια αλλά και χωρίς να φέρει από τα λόγια του Θεού. Υπάρχει όμως και μια τέταρτη ερώτηση, αγαπητοί φίλοι και φίλες, από την Ελένη, από τη Θεσσαλονίκη. Τα περιζώματα και τα μαντήλια από το σώμα του Παύλου ισχύουν σήμερα. Να το διαβάσουμε, αγαπητή Ελένη. Ε, διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων, από το κεφάλαιο 19. Θα διαβάσω από το 8 εδάφιο, αλλά μας ενδιαφέρει βασικά το 12. Και εισελθώνει στη συναγωγή, ελάλη ο Απόστολος Παύλος με τα Παρισίας, διαλεγόμενος τρεις μήνες και επίθων εις τα περί της Βασιλείας του Θεού. Επειδή όμως τινές εκ της συναγωγής εσκληρίνοντο και δεν επίθοντο, κακολογούντες μάλιστα την οδόν του Κυρίου ενώπιον το πλήθος, ο Απόστολος Παύλος απομακρυνθής από αυτόν, απεχώρησε τους μαθητάς, διαλεγόμενος καθημέραν εν το σχολείο τινός, ως τις ελέγει το τύρανος. Έγινε δε τούτο επί δύο έτη, ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασία ήκουσαν τον λόγο του Κυρίου, οι Ιησού, οι Ιουδαίοι, τε και Έλληνες. Και ο Θεός έκαμνε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί του ασθενεί εφέροντο από του σώματος αυτούς μανδύλια και περισώματα και έφευγαν από αυτόν η ασθένεια και τα πνεύματα τα πονηρά εξύρχοντο. <laughs> Το ερώτημα λοιπόν είναι αν αυτό ισχύει και σήμερα. Αγαπητοί Ελένη και αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντοτε ο Λόγος του Θεού ισχύει, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα, με την προϋπόθεση όμως αυτή που είπαμε πριν από λίγο, ότι υπάρχουν οι άνθρωποι τους οποίους εξέλεξε ο Θεός, τους έδωσε αυτή τη μεγάλη εξουσία αλλά και την ιδιαίτερη αποστολή. Εάν λοιπόν πούμε ότι σήμερα ζωντανοί όχι πεθαμένοι, γιατί για δεν συζητάμε, είναι τελείως παράβαση και αμαρτία να ισχυριζόμαστε ότι ενός πεθαμένου τα κόκαλα ή η παντόφλα ή οτιδήποτε άλλο μπορούν να θεραπεύσουν τους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού και αυτή πίστη δεν είναι πίστη που ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων γιατί δεν στηρίζεται πάνω στο Λόγο του Θεού. Εάν όμως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτή την, αποστο... την κλίση, την, εξουσία και την αποστολή όπως ο Απόστολος Παύλος ή ο Απόστολος Πέτρος που λέει η γραφή ότι και η σκιά καν του Αποστόλου Παύλου για να το βρω γιατί το λέει πάρα πολύ ωραία συνήρχοντο δε ώστε έφερον έξω εις τα πλατείας τους ασθενείς και έθετον επικληνών και κρεβάτων δια να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου ερχομένου την ΑΕΞ αυτών το δε πλήθο των πέριξ των πόλεων ήρχοντο φέροντο τη ασθενή, ενοχλουμένου υποπνευμάτων ακαθάρτων, ήτινε σε θεραπεύοντο άπαντε. Mm. Ο Παύλο, ο Απόστολο Παύλο και ο Απόστολο Πέτρο ήταν ιδιαίτερα σκέδι ε, στην παρουσία του Θεού και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όπου διενεργούντο τεράστια, τεράστια, θαυμάσια μεγαλεία με δυνάμει πνεύματο Αγίου, με δυνάμει του μέλλοντο αιώνος. Αν λοιπόν υπάρχουν τέτοια σκεύη και πιστεύω ότι τις έσχατες αυτές οι μέρες όπου ο Κύριος θα αναζωπυρώσει την εκκλησία του και θα την ετοιμάσει για, να, για την αρπαγή θα υπάρξουν τέτοια σκεύη σαν τον Απόστολο Παύλο και σαν τον Απόστολο Πέτρο που με τη σκιά τους αλλά και με περιζώματα ακόμη και μαντήλια από τα σώματα σε αυτού όμως με τη δεύτερη προϋπόθεση που δέχονται το Λόγο του Θεού και δέχονται ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι απεσταλμένοι του Κυρίου να ενεργούνται αυτά τα μεγάλα θαύματα, να ελευθερώνονται από πνεύματα κάθαρτα και από ασθένειες πάρα πολύ σοβαρές. Τυφλοί να βλέπουν, ακόμη και νεκροί να ανασταίνονται, χωλοί να περπατούν και κάθε νόσο και κάθε ασθένεια άπαντες κατά το Λόγο του Κυρίου να θεραπεύονται. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν αγαπητή Ελένη ισχύει πάντοτε αλλά εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε πάντοτε στη θέση που ο Κύριος μας θέλει, αλλά θα τολμούσα να πω ότι και ο καιρός δεν είναι πάντοτε ο ίδιος για να σηκώνει και να χρησιμοποιεί ο Θεός τέτοια σκεύη ιδιαίτερη εκλογή του. Υπάρχει η πρώτη Αποστολική Εκκλησία που η Αποστολή της ήταν να κηρυχθεί και να εγκατασταθεί και να στηριχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε όλη την Οικουμένη και υπάρχει και η τελευταία Αποστολική Εκκλησία που αποστολή της είναι να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο με δύναμη Πνεύματος Αγίου ώστε όλοι οι ειλικρινεί που θα ακούσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να μετανοήσουν, να πιστέψουν, να μετανοήσουν και να σωθούν, ώστε να έρθει ο κύριο να πάρει μία εκκλησία, όχι όπω είναι τώρα, πολλέ εκκλησίε, χωρισμένε εκκλησίε, δόγματα, δογματάκια, κοσμικές εκκλησίε, απαράδεκτες εκκλησίες αλλά όπω μα φανερώνει ο λόγο του Θεού στην επιστολή του, προς, προς, του Αποστόλου Παύλου προ Εφεσίου, καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε αυτόν υπέρ διαναγιάσει αυτήν, καθαρίσας την Εκκλησία με το λουτρό του ύδατος που είναι ο Λόγος του Θεού και διαναπαραστήσει αυτήν στον εαυτό του ένδοξον Εκκλησία, μη έχουσα κοιλίδα η η δαϊτή των τιούτων, αλλά δια να είναι Αγία και άμμομος. Προκειμένου λοιπόν ο Κύριος να δημιουργήσει, να αναζωπηρώσει, να αναστήσει και όπως λέει στο άσμασμά των να προκύψει αυτή η καινούργια εκκλησία του Χριστού, η καινούργια αποστολική εκκλησία του Χριστού την οποία ο Χριστός θα παραλάβει θα χρησιμοποιηθούν και πάλι όλες οι δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου και πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός θα εκλέξει σκεύη τιμίας χρήσεως εκλεκτά αγιασμένα, εύχριστα στα χέρια του, θα τους δώσει τέτοιες εξουσίες δυνάμεως και πίστεως, δυνάμεως Πνεύματος Αγίου και πίστεως και θα τους δώσει και τέτοιες αποστολές, ώστε ο Λόγος του Θεού και πάλι να δούμε να ενεργείται ανάμεσα στους πιστεύσαντας ή στους πιστεύοντες. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες η ώρα μας τελείωσε, ε, θα είμαστε μαζί, Θεού θέλοντος, την άλλη τρίτη στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού, στην εκπομπή αυτή που στηρίζεται στα δικά σας email, στις δικές σας ερωτήσεις, στις δικές σας απόψεις, στις δικές σας κρίσεις και στις δικές σας διαφοροποιήσεις και αντιρρήσεις, τις οποίες περιμένουμε στη διεύθυνση που φαίνεται τώρα στην οθόνη σας. Μέχρι τότε, μέχρι δηλαδή την άλλη τρίτη, σας ευχόμαι μέσα από την καρδιά μου, ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε πλούσια, κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.